Στη σκιά της βαριάς χθεσινής μέρας για την οικογένεια του Πάοκ λόγω της 21ης Λιβερής επαιτίου για τον θάνατο των 6 φίλων της ομάδα στα Τέμπη, ο δεκέφαλος του Βοραν νίκησε με 3-0 τον Όφη. Οι Ασπρόμαυροι προηγήθηκαν νωρίς με γκολ του Ελκαντουρί. Οι κριτικοί απείλησαν πολλές φορές με ισοφάριση αλλά στα τελευταία λεπτά ο Σφιτέρσκι με δύο πανέμορφα γκολ τελείωσε το παιχνίδι. Ο Αμπελ στάθηκε στην κούραση που υπήρξε από τα παιχνίδια με την Κράσνονταρ. Θα ήθελα να πω ότι αν όλα τα παιχνίδια ήταν τέτοια εικόνα, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πουλούσε πολλού παίκτε στο εξωτερικό. Είχαμε ένα εξαιρετικό γήπεδο, είχαμε απέναντί μα μια εξαιρετική ομάδα, πολύ καλή προσέγγιση που πράγματι μα δημιούργησε δυσκολίε. Εμεί μπήκαμε πολύ δυνατά στο πρώτο ημίχρονο στα πρώτα 10 λεπτά. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Αν είχαμε πετύχει αυτό το γκολ παραπάνω, θα μπαίναμε με άλλο αέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέραμε ότι μετά την υπερπροσπάθεια που κάναμε την κράστοντα θα μας έβγαινε η κούραση στο δεύτερο μέρος. Βλέποντα ότι δεν έρχεται αυτό το γκολ, βάλαμε κάποιου ποδοσφαιριστέ για να ανέβουμε επιθετικά και αυτό το γκολ ήρθε. Ήταν ένα καλό παιχνίδι που όσοι το είδαν ευχαριστήθηκαν. Από εκεί και πέρα, θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση τη μεταγραφή του Δημήτρη Πέλκα στη Φενέρ Μπαχτσέ. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 26χρονο μεσοεπιθετικό πέρασε από ιατρικέ εξετάσει και είναι έτοιμο να υπογράψει τη Φενέρ λίγο πριν την εκπνοή τη μεταγραφική περίοδου. Οι Τούρκοι προσφέρουν 1,6 εκατομμύρια ευρώ στον Πάο, ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Πέλκα. Με του Θεσσαλονίκη, σύν το ποσοστό ύψου 20% επί των δικαιωμάτων του. Οι Θεσσαλονικείς κινούνται ήδη για τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα, ο Αντικέφαλο βρίσκεται σε επαφέ με την Ουντινέζε για την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού επιθετικού Κρίστο Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ θα έχει συμβόλαιο με την Ουντινέζε έως το καλοκαίρι του 2024 και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Ουέσκα, που κατέγραψε 27 συμμετοχέ, μετρώντα 6 γκολ και 1 ασί. Ένα ακόμη όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι είναι αυτό του Τόμας Μούρκ. Ο 25χρονος μεσοπιθετικός αγωνίζεται στη Ραπίτ Βιέννης και υπήρξε συμπέκτης με τον Σφαμπ. Τη φετινή χρονιά μετράει 2 γκολ και 3 ασίστε σε 7 μάτς. Συνολικά έχει σε 163 μάτς 35 γκολ.